μόλις ξεκινήσαμε, είχε μια καθυστέρηση στο τρένο. Όλα καλά τώρα? Ναι, μαμά, έχω φάει, μην ανησυχείς. Τίποτα το ενδιαφέρον βέβαια, σαν το σπιτικό φαγητό δεν έχει. Μου έχεις κάνει παστίτσιο να φάω όταν φτάσω? Ανυπομονώ, μαμά μου, έχουν λείψει τα φαγητά σου. Ναι, πολύ ωραία πέρασα, μαμά. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά από κοντά. Σε αφήνω τώρα, μαμά, είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν έχω κοιμηθεί καλά. Θα βάλω ακουστικά να χαλαρώσω, μήπως με πάρω ύπνο στο τρένο. Ναι, μαμά, ναι, θα σου στείλω όταν φτάνω. Σε μια ώρα φτάνω, μαμά. Πες στον παπά να ξεκινήσει σιγά-σιγά. Άναψε μου και σε αυτό νερό, αν μπορείς. Θέλω να κάνω ένα μπάνιο να μου φύγει η κούραση. Τα λέμε από κοντά σε λίγο, μαμά. Μαμά, ακούστε και ένα μπαμ. Μαμά, φοβάμαι, μαμά. Τραντάσε τώρα το βαγόνι, μαμά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πονάω, μαμά. Όλοι ουρλιάζουν, μαμά. Έχει αίματα παντού, μαμά. Και εγώ είμαστε, μαμά. Μαμά, δεν θα γυρίσω σπίτι απόψε τελικά. Μη με περιμένεις. Το ταξίδι αυτό θα διαρκέσει για πάντα, μαμά. Μας δολοφόνησαν, μαμά. Σε αγαπάω, μαμά. Αντίο, μαμά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα όσο μπορεί βέβαια να είναι σήμερα ημέρα. Ημέρα Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου. Και όπως βλέπετε και όπως ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή, συμπληρώνεται επίσημα σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ, 28 Φεβρουαρίου, ένας χρόνος από το μεγαλύτερο, πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην χώρα μας. Ήτανε 11 και 20, 11 και 22, αυτά κατέραψαν οι κάμερες ασφαλείας όταν είχαμε αυτήν την πολύ σφοδρή σύγκρουση των δύο άμαξοστοιχειών, μιας επιβατικής και μιας εμπορικής, εκεί κοντά στα Τέμπη. Η επιβατική ξεκίνησε από τη Λάρισα για την Θεσσαλονίκη. 57 στο σύνολο οι ανθρώπινες ψυχές οι οποίες χάθηκαν και τα γιατί, τα οποία ακόμη και σήμερα παραμένουν. Παραμένουν τα γιατί, το τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό το βίντεο πραγματικά μιλάει μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, ακόμη και αυτού ο οποίος δεν αισθάνεται τίποτα, θα καταλάβει το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη τη μοιραία νύχτα. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει εκεί, δεν ήμασταν παρόντες. Όμως το γιατί ακόμη παραμένει και νομίζω ότι θα μείνει και για αρκετά μεγάλο δυστυχώς διάστημα ακόμη, τουλάχιστον μέχρι να αποφανθεί δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σε αναμονή, διάβασα σε πάρα πολλά post σήμερα σε αναρτήσεις φίλων στα social media και αγνώστων όμως από διάφορες αναρτήσεις ότι πού είναι αυτή η δικαιοσύνη, γιατί αργεί τόσο πολύ, γιατί αργεί τόσο πολύ για αυτές τις ανθρώπινες ψυχές, για τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τώρα πλέον έχουν γίνει όλοι μια οικογένεια, έτσι, με βάση τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχει εκπρόσωπος, η οποία μάλιστα μίλησε και από την εξεταστική, η οποία υπήρξε στη Βουλή, έχει πάει και μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο, έχει μιλήσει γι' αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη αργεί τόσο πολύ να αποφανθεί για μια τόσο πραγματικά σοβαρή και σοκαριστική υπόθεση, η οποία εκκρεμεί. Και όπως το είπαμε και προλίγου, και βλέπετε και στα μηνύματα, αυτό το μήνυμα είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, αυτοί οι άνθρωποι δεν φύγανε εντελώς έτσι ξαφνικά. Κάτι έγινε, κάτι συνέβη, κάτι έχει γίνει για να προχωρήσει όλο αυτό. Και θα δούμε αργότερα τι έχει γίνει. Μέχρι τις 4:30 θα ασχοληθούμε μόνο με αυτό το θέμα σήμερα στην εκπομπή μας λόγω της ημέρας. Υπάρχουν κινητοποιήσεις απεργιακές και εμείς συμμετείχαμε σε μία εξ αυτών, μία στάση εργασίας η οποία υπήρξε, προκήρυξε η ΕΣΥΕΜΘ και για το συγκεκριμένο γεγονός και γενικότερα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Όμως αυτό πραγματικά το μήνυμα, αυτό το βίντεο και πέρσι το είχαμε προβάλει στην εκπομπή λίγες ημέρες αφότου έγινε η τραγωδία αυτή, αυτό το έγκλημα με τη Μαρία Ντιβλαμίτσου μάλιστα εδώ τα λέγαμε, συζητούσαμε και μάλιστα και τότε είχαμε πει μαζί με τη Μαρία τι έγινε στο σημείο. Και θυμάστε, μας ακούγατε τότε, δεν είχε υπάρξει καμία αναφορά για αυτή την ασφαλτόστρωση την οποία υπήρξε πλησίων. Αλλά και για το τι περιείχε τελικά αυτό το επιβατικό, το εμπορικό τρένο, αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία. Τα λέγαμε τότε. Το δυσάρεστο ήταν ότι
δεν υπήρξε καμία απολύτως αναφορά από οποιονδήποτε για αυτό άλλον και ξαφνικά, σαν να ανακαλύψαμε την Αμερική, ερχόμαστε στο τώρα, στο 2024, 28 Φλεβάρι, ένας χρόνος από τότε, να πούμε ότι εντοπίστηκε μια άγνωστη καύσιμη ύλη και μετά φάνηκε ότι ήταν ένα ξυλόλιο αυτό που χρησιμοποιείται για ανώθευση καυσίμων ή οτιδήποτε άλλο και ότι ο χώρος εκεί μπαζώθηκε όλος περιέργως. Τι μπορεί να έγινε δηλαδή? Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο μεσολάβησε σε ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω, υπήρχαν βίντεο τότε που πήγανε λίγες ημέρες μετά την τραγωδία και μπαζώσαν το σημείο. Και τώρα ξαφνικά, σαν ανακαλύψαμε την Αμερική, λέμε, κοίταξε να δεις, όντως μπαζώθηκε το σημείο. Δηλαδή, αυτή την κορυδία δεν μπορώ. Και οφείλω να την πω και δημόσια όλο αυτό το οποίο υπάρχει, όλη αυτή η κατάσταση, η οποία είναι τραγική και δείχνει γενικότερα την εικόνα που υπάρχει σε ένα, στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική δικαιοσύνη μετέπειτα βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό. Καλησπέριζω τον κύριο Μανώλη Βονικάκη, τον δικηγόρο. Είναι συνήγορος υπεράσπισης μίας εκ των οικογενειών που θρύνησαν θύμα στην τραγωδία των Τεμπών, την οικογένεια Χούπα. Καλησπέρα, κύριε Βονικάκη. Καλησπέρα, κύριε Τζεμιδάκη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να κάνουμε μία διευκρίνηση. Είμαι συνήγορος προς υποστήριξη κατηγορίας της οικογένειας Χούπα. Οπότε θα πούμε και κάτι ακόμη που θέλω να επισημάνω. Το ουσιώδες εδώ είναι ότι ένα χρόνο μετά βλέπουμε μία προσπάθεια δυστυχώς συγκάλυψης κάποιων πραγμάτων. Αυτό ελάβνομαι από το προήμιο το οποίο κάνατε. Αλλά παρακαλώ, δέχομαι τις ερωτήσεις και θα σας απαντήσω. Μετά θα πω. Τώρα, κύριε Βονικάκη, φυσικά και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, σε τι στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά αυτή την υπόθεση? Βρισκόμαστε γιατί... στο στάδιο όπως έχετε δει, όπου ελάμβανε χώρα μια εξεταστική επιτροπή. Μια εξεταστική επιτροπή η οποία πολύ φοβάμαι ότι είναι εξεταστική επιτροπή παροδία, αν τα πορίσματά της δεν πάρουν την άγουσα προς τον κύριο ανακριτή, δεν διερευνηθεί τα πρακτικά, γιατί προέκυψαν, εγώ παρακολούθησα επισταμένως το κανάλι της Βουλής όλες τις συνεδρίες, προέκυψαν σοβαρές αποκρώσεις, ενδείξεις ενοχής και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και πλέον εγώ από σήμερα θα αρχίσω να μιλάω με ονοματεπώνυμα. Αναφέρομαι κυρίως στην διευθύνοντα σύμβουλο, πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμου, που έχει τεράστιες ποινικές ευθύνες και θα πρέπει να τις ασκηθεί ποινική δίωξη από τον κύριο Εισαγγελέα και να πάρει την άγουσα του και τον κύριο ανακριτή, όπως επίσης περιμένουμε. Εάν δεν έχει την πολιτική ευθυξία, που δεν την έχει ο τότε Υπουργός Μεταφορών, αλλά έσπευσε πίσω να κρυφτεί πίσω από ένα βαρύ επώνυμο που έχει, που τον τρέφει μέχρι σήμερα, γιατί αυτό το επώνυμο τον τρέφει, θα έπρεπε να σεβαστεί το επώνυμο του θείου του και μόνος του να ζητήσει την άρση της πολιτικής ασυλίας. Όχι να σπεύσει τον Ιούνιο στις εκλογές για να ξαναπάρει το μανδύα της βουλευτικής ασυλίας, προκειμένου να μην εκμηλατηθούν τυχόν ποινικές του ευθύνες. Στην Ιαπωνία, κύριε Αντεμιδάκη, ακόμη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είχε καμία ποινική ευθύνη, αν και όλο το υλικό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τεράστιες ποινικές ευθύνες, όχι μόνο πειθαρχικές, αλλά και πολιτικές, που δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει πολιτική ευθύνη. Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη? Ποινική ευθύνη, η Ιακής κυρία. Είχες ενδεχόμενο δόλο, γιατί γνώριζες τόσο καιρό και κουνούσες το δάχτυλο μέσα στο κοινοβούλιο όταν τα σωματεία των εργαζομένων έστειλαν αλλεπάλληλα εξώδικα που σας έλεγαν ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος είναι μια κινούμενη νεκροφόρα. Έτσι, έχουμε και το υλικό από αυτό. Έχει όνομα και λέγεται Καραμανλής. Και πρέπει, περιμένουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, να μην, εάν ο ίδιος, ξαναλέω, ο Καραμανλής δεν έχει την πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί της βουλευτικής ασυλίας, να ζητήσει την άρση, για να ακριβολογώ, της βουλευτικής του ασυλίας, που δεν πρέπει να λειτουργήσει, ξαναλέω, ως η άμυνα για να μην ιχνηλατηθούν οι ποινικές του ευθύνες, εφόσον είναι αθώος, εφόσον δεν έχει καμία ποινική πολιτική ευθύνη, να σπεύσει, να έρθει ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μοναδική που θα κρίνει τους κατηγορουμένους και θα κρίνει την τυχόν ενοχή κάποιων. Αν δεν φοβάται και είναι αυτό απεριστερά, ας δείξει το καλό πρόσωπο λοιπόν στην ελληνική κοινωνία και σε αυτούς που τον ψήφισαν,
Και για να μην σχολιάσω το θέμα πώς ψηφίζουν οι Έλληνες πολιτικοί στην Ελλάδα. Αυτό είναι άλλο όντως θέμα, κύριε Βονικάκη. Από την πλευρά μου. Θα μιλήσουμε με ονόματα. Ο νεποτισμός πρέπει να τελειώνει. Η οικογενειοκρατία πρέπει να τελειώνει. Έχουμε καταδικαστεί σαν χώρα. Η ελληνική ένωμη τάξη έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων ούκο λίγες φορές. Και εδώ μέσα στην Ελλάδα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ότι δεν υπάρχει διαπλοκή. Δεν υπάρχει διαφορά. Η πλευρά των οικογενειών, κύριε Βονικάκη, για να περάσουμε και πάλι στο κομμάτι αυτό, ζητά άμεσα να επέλθει δικαιοσύνη, η οποία ακόμη αναμένεται. Έτσι. Δεν έχει υπάρξει τίποτα νεότερο όσον αφορά την υπόθεση. Γιατί πετροβολούμε τους Έλληνας δικαστάς? Γιατί πρέπει να εμπεδώσουμε κάτι? Η δικαστική εξουσία είναι η τρίτη συντεταγμένη εξουσία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε, και αυτό που ζητάμε από τους Έλληνες πολίτες είναι όλοι τους να απαιτήσουν. Η ελληνική δικαιοσύνη ακυδεμόνευτα, χωρίς καμία παρέμβαση, να κάνει τη δουλειά της. Ο ειδικός υφέτης ανακριτής είναι εξαίρετος δικαστής. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή, τον γνωρίζω από την εποχή που ήταν πρωτοδίκη στην Καβάλα. Θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να σηκώσει όλο αυτό το βάρος με την βοήθεια ενός εξαίρετου εισαγγελικού λειτουργού και να οδηγήσουν τους πραγματικούς κατηγορουμένους στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δεν μπορούν όμως, κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο νομικό για τις πολιτικές ευθύνες. Όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που ήταν συμπαραμαρτούντα θα πρέπει να οδηγηθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είτε είναι προϊστάμενοι και διευθύνονται σύμβουλοι των εταιριών και της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων. Οι μεγαλύτερες ευθύνες σε αυτή την υπόθεση βρίσκονται στη ρυθμιστική αρχή. Γιατί? Διότι τόσα χρόνια ο ελληνικός σιδηρόδρομος δεν πληρούσε καμία προϋπόθεση. Ήταν μια κινούμενη νεκροφόρο όπως απεδείχθη εκ του αποτελέσματος. Όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε για να τεθούν σε λειτουργία τα τρένα της Hellenic Train, να αρχίσουν να μεταφέρουν κόσμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ρυθμιστική αρχή τη σχετική γνωμοδότηση. Η ρυθμιστική αρχή, ενώ γνώριζε, δολίως χορήγησε την έγκριση. Δολίως χορήγησε την έγκριση. Με ενδεχόμενο δόλο. Και η απάντησή τους ήταν ότι δεν μπορούσαν να ακυρωθούν οι ρήτρες και οι συμβάσεις που είχε υπογράψει το ελληνικό δημόσιο. Αλλά θα τους πω κάτι. Και θα το πω και μέσα στο δικαστήριο. Πίσω από την πλεονεξία τους, πίσω από τον αρρωστημένο πυρετό του χρήματος, πίσω από την εξουσία, την ίηση και την αλαζονία της εξουσίας, πάνω απ' όλα υπάρχει ο νόμος. Και ο νόμος όχι αυτόν που ψηφίζουν αυτοί, αλλά η δικαιοσύνη. Και πάνω απ' όλα υπάρχει και ο άνθρωπος, κύριε Βονικάκη, πάνω απ' όλα αυτά. Εάν οι Έλληνες πολίτες σηκωθούν, εγερθούν οι συνειδήσεις και απαιτήσουν από την ελληνική κυβέρνηση οι πραγματικοί ένοχοι να οδηγηθούν ενώπιον του φυσικού του δικαστή, τότε να είναι σίγουροι ότι αυτό θα γίνει. Καμία διάθεση συγκάλυψης. Έχω θεσμικό ρόλο. Τόσο καιρό έχοντας και εξακολουθώ και έχω προσοχή, μην διολυστήσουμε σε λόγο τοξικό, μην διολυστήσουμε σε άκρατο λαϊκισμό. Εξακολουθώ και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην αστική δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την αστική δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την αμέριστη συμπαράστασή μας στην ελληνική δικαιοσύνη, στη δικαστική αρχή. Μόνον αυτή και μόνον αποκλειστικά αυτή έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση την καθήλυνα αρμοδιότητα για να αποδώσει ευθύνες. Λοιπόν, κύριε Βονικάκη, πραγματικά τώρα η κατάσταση, νομίζω τις επόμενες μέρες ας ελπίσουμε να βρεθούν κάποιες χρυσές τομές για να οδηγηθούν αυτά τα ονόματα τα οποία θέσατε κι εσείς ενώπιον της δικαιοσύνης, διότι αυτό νομίζω δεν το θέλει μόνο οι οικογένειες των θυμάτων, το θέλει όλος πλέον ο ελληνικός λαός. Μπράβο, όλοι οι Έλληνες πολίτες το έχουμε καταλάβει. Οι Έλληνες πολίτες, κύριε Τζεμιδάκη, τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει αποδέκτες τεράστιων σκανδάλων τα οποία έχουν οδηγηθεί σε απόλυτη ατιμωρησία. Από το χρηματιστήριο, τη Siemens, τους κουμπάρους και πόσα άλλα τα οποία μένουν στο απειρόβλητο. Με ξεκάθαρη παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, της εκάστοτε κυβέρνησης στο έργο της δικαιοσύνης. Θυμίζω δικαστές που έχουν παραιτηθεί. Θυμίζω δικαστές οι οποίοι αναγκάστηκαν, πιέστηκαν και άλλαξαν εν μία νυχτή την κρίση τους. Θυμίζω δικαστές οι οποίοι δεν αφέθηκαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε τόσες υποθέσεις. Έτσι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό? Έτσι, ανακαλύπτουμε σωστά την Αμερική ξανά. Αυτό. Απλά αυτό εγώ έχω εμπιστοσύνη και θα το ξαναπώ
ότι η σημερινή κυβέρνηση τουλάχιστον αυτό το προφίλ παρουσίασε και ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, με 40% πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα οι οποίοι έχουν πραγματική πίστη στους θεσμούς και θα τους θωρακίσουν οι ίδιοι. Θα προστατεύσουν και τους θεσμούς και τη δική τους τιμή και υπόλοιψη. Γιατί νομίζω ότι και αυτοί, όπως και εμείς, ζητούν την, να αφηθεί άπλετο φως στην πραγματικότητα και να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς ενόχους. Λοιπόν, κύριε Βονικάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είδαμε το συγκεκριμένο βίντεο στην αρχή. Θα πάμε τώρα όμως να δούμε και ένα βίντεο το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας η Καθημερινή, η οποία μέσα από αυτό το βίντεο παρουσιάζει από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έγιναν τώρα γνωστές, αλλά και από ηχητικά ντοκουμέντα επίσης της μοιραίας εκείνης βραδιάς, το τι ακριβώς έγινε λίγα λεπτά μετά τις 11, όπου υπήρξε το τραγικό αυτό συμβάν. Δείχνει μάλιστα και κατά την διάρκεια της αναχώρησης από το σταθμό της Λαρίσης προς τη Θεσσαλονίκη το τι ακριβώς υπόθηκε. Για πάμε να δούμε. Προϊστάμενος 62, ακούει. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος πίσω. Είσαι έτοιμο από επιβάτες, προϊστάμενες. 62, κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι. 62, κλείσε πόρτες, έτοιμοι. Αυτό λοιπόν είναι το νέο βίντεο το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα και επαναλαμβάνω, υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτηματικά από εκεί και πέρα. Εφόσον ακόμη δεν έχει γίνει, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς έχει γίνει με την καύσιμη ύλη η οποία φαίνεται ότι βρέθηκε, πραγματογνώμονες κάνουν λόγο για ξυλόλιο όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή εδώ την οποία συζητήσαμε για το θέμα, όμως από εκεί και πέρα γιατί κάποια βαγόνια έχουν εξαφανιστεί, γιατί έχει υπάρξει το μπάζωμα πλησίων του σημείου 0 της τραγωδίας εκεί στα Τέμπη. Ερωτήματα, ξαναλέω, τα οποία και εμείς εδώ ως προβληματισμούς τα είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή, αλλά δυστυχώς ποιος θα ακούσει κάποιους από δημοσιογράφους τότε τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακού καναλιού. Μετέπειτα όμως φαίνεται ότι ήρθανε στη δημοσιότητα όλος περιέργως και ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική λέγοντας ότι ναι, όντως πρέπει να βρούμε τι είναι αυτή η καύσιμη ύλη. Ναι, όντως, μάλιστα και μέσα στη Βουλή τέθηκαν αυτά και από κόμματα της αντιπολίτευσης, να τα λέμε, και αυτά υπήρξαν ερωτήσεις, δηλαδή το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, όμως δεν έγινε τίποτα από εκεί και πέρα με την αντιπολίτευση τώρα και τους συγγενείς των θυμάτων να έρχονται και να λένε με το δίκιο τους ενδεχομένως ότι πάμε για προσπάθεια συγκάλυψης στην όλη υπόθεση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε αυτήν την σύντομη βέβαια εκπομπή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κλείσουμε αυτή την σύντομη ενημερωτική εκπομπή σήμερα. Όπως είπαμε, συμμετείχαμε στην τετράωρη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΕΣΥΕΜ, η Ένωση Συντακτών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Μακεδονίας Θράκης ευρύτερα. Ήμασταν από τις 12 μέχρι τις 4 στάσεις εργασίας, οπότε ξεκινήσαμε λίγο αργότερα την εκπομπή. Λοιπόν, πέραν βέβαια και των όσων έχουμε πει, υπήρξαν μεγάλες επεργειακές κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σε όλη την χώρα, λόγω του δυστυχήματος των Τεμπών, φυσικά και για τα άλλα ζητήματα που αφορούν την πολιτική της κυβέρνησης, παιδεία, υγεία, οικονομία, ακρίβεια κτλ. Να πούμε ότι έχει υπάρξει ανακοίνωση και της Καβάλας του ΑΟΚ και για το δυστύχημα των Τεμπών. Αναφέρει ότι 57 ψυχές χάθηκαν και είναι υποχρέωσή μας να μην την ξεχάσουμε. Ένας χρόνος που είναι ένα δικό μας παιδί, ο Ιορδάνης Αδαμάκης, έφυγε για την γειτονιά των Αγγέλων. Ο Ιορδάνης ήταν μόλις 22 ετών όταν έγινε γνωστό και μάλιστα με θρίλερ τότε το τι ακριβώς είχε γίνει με τη σωρό του παιδιού, αν είναι νεκρό ή όχι. Πραγματικά η οικογένεια πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές. Πέρσι συνέβη αυτό. Πραγματικά ας ελπίσουμε όντως και με τη συζήτηση την οποία κάναμε να υπάρξει όντως άμεσα η απόφαση της δικαιοσύνης. Δηλώσεις έκανε και ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε αργότερα στο Δελτίο με τη Τζούλια Βασιλείου τα όσα είπε. Εγώ να κλείσω κάπου εδώ την εκπομπή. Ελπίζω του χρόνου να μην κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, αυτές τις αναφορές, αν και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, θα φανεί βέβαια. Θα δούμε το τι θα γίνει στο βάθος του χρόνου. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα εδώ, έστω και αυτό το μισάωρο μαζί μου, σε αυτή την ενημέρωση του 1. Καλό σας απόγευμα με υγεία.